Λοιπόν, έλα, πάμε στο Φίπστερ. Λοιπόν, ο Φίπστερ κάνει τα δύνατα δυνατά να μειώσει αυτό που δημιούργησε σαν εντύπωση κάνοντας αυτό που έκανε. Δηλαδή, τον βλέπω τώρα και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια μας. Τόσε! Ποια είναι η χειρότερη από εδώ μέσα? Εγώ. Είπε 2-3 που ήτανε. Ποια είναι άχρηστη? Εγώ. Ποια είναι ανύπαρκτη? Εγώ. Ποια γιατί κακός μας απασχολεί? Εγώ. Ποια δεν αξίζει να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι? Εγώ. Η Μέγαν. Και αυτά τα λέει ο κόσμος που μπορεί να μην έχει συνθέτες και στιχουργούς, αλλά είναι το τελικό κριτήριο όποια δουλειά κάνουμε. Εγώ δεν λογοδοτώ στο ραδιοτηλεοπτικό, μόνο ως ποινή. Α, μου κλάσεις τον μπούτσο. Λογοδοτώ το στο τηλεοπτικό κοινό. Δεν πέφτει ποτέ έξω. Τον κάλπι και τον τσαρλατάνο το καταλαβαίνει. Σαν την μπάγκη. Μη σταματά. Ο δε τρόπος που το χειρίστηκε ήτανε δυσκακοποιητικός. Θα κάνω ό,τι γουστάρω. Τι λες ρε μεγάλε, τι λες ρε μαγκάκο. Τι μας το πες μάγκας ας πούμε μέσα στην εκπομπή. Ποιος σου είπε ότι εγώ θα σε αναγκάσω να ξεβραγωθείς και να σε βλέπω? Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Γιατί αυτό το κορίτσι πάει να βγάλει τα εσωψυχά του και του απαγορεύεις? Από ποια θέση του απαγορεύεις? Ποιος έβαλε σε αυτή τη θέση και νομίζεις ότι αυτή είναι η θέση σου? Η θέση σου είναι να βοηθήσεις τα παιδιά, όχι να ξεμπροστιάσεις τα παιδιά. Αλλά την κοροϊδία δεν μπορώ. Δηλαδή, επειδή πιστεύω ότι είναι έξυπνος, πίστευα κάτι πιο έξυπνο να βρει. Δεν βρήκε τίποτα. Που τον έχω για πελάτη μου. Είστε για τον Μπούτσο.